υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι παρασέρουν τους λαούς και τους λένε πως το χρηματιστήριο αποδεικνύει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και θα φτάσει 7.000 μονάδες και παρασέρουν τον κόσμο και καταστρέφεται και χάνει τα χρήματά του, είναι εύρωγο να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στις πολιτικές αρχές. Γι' αυτό η υπόθεση είναι θέμα του λαού, είναι θέμα όλων αυτών που σαν τον Σάββα αγωνιούν και λένε ως εδώ. Πρέπει να φτιαχθούν οι συνθήκες εκείνες που πρέπει να αλλάξουν την πορεία αυτού του τόπου. Και για να αλλάξει η πορεία αυτού του τόπου χρειάζεται καταρχήν ενότητα. Ένας λαός ενωμένος δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Στα άρθρα αυτά μέσα βγαίνει και η αγάπη, βγαίνει και η αγωνία, αλλά βγαίνει και η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να προσθέσω κάτι παραπάνω, παρά μόνο να πω ότι ο Σάρας είναι ένα παιδί του ελπισμού που έχει όνειρα και προσπαθεί τα όνειρα αυτά να κάνει πράξη. Όταν τον γνώρισα ήταν αξιωματικός και μου εξήγησε τότε τα όνειρά του και διεπίστωσα ότι πολλά από αυτά έχουν γίνει πραγματικότητα. Και ένα άλλο. Γνωρίζετε ότι υπηρέτησε τα ελληνικά συμφέροντα ως αξιωματικός στο προξενείο της Βίρνης. Οι πρώτες δύο κουβέντες που άκουσα από αυτόν είναι από πού κατάγεσαι. Και όταν του είπα κάπου από τον Κάφκασο, μου ζήτησε συγκεκριμένα στοιχεία από πού. Ευτυχώς ήξερα, γιατί θα τον απογοήτευα πολύ. Και μου είπε πως το Ανταχάν πήγα δύο φορές. Ήταν αυτός που δεν κάθισε στην καρέκλα επί 6,5 χρόνια για να περάσει καλά, γιατί μπορούσε να το κάνει, όπως το κάνουν πολλοί άλλοι. Όρμωσε όλη τη Μικρά Ασία για τον πόδο και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει σε εισαγωγικά κίνημα στον χώρο του πόδου, κίνημα αφύπνισης. Αν μου επιτρέψει να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, θα πω ότι μετά από συνεχείς οχλήσεις στο προξενείο της Κωνσταντινούπολης, εδέησε κάποιος να έρθει μαζί του και να πάνε στον πόδο μαζί. Πήγανε στην Τόλια. Πόσο οργανωμένη είναι η κατάσταση εκεί. Όταν μπει ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες, θα έρθει ειδικός και θα ελέγξει την κατάσταση. Ποιοι είναι αυτοί. Και έρχεται ένας και πάει και λέει, έρθε ο Σάρας. Αυτό